για γάμο τώρα. Ευτυχώς πάμε για γάμο και έτσι περνάω αυτή την πύλη με ευκολία. Ευτυχώς. Όχι τους δικούς μας γάμους. Είναι το θέμα. Λοιπόν, βεβαίως. Και μάλιστα, θα ευχηθούμε καλά Στέφανα και στο αγόρι που θα συναντήσουμε τώρα στο πύλιο, τον Δημήτρη τον Λεβέντη. Γιατί ο Δημήτρης μας, πού είναι? Καλησπέρα σας. Γεια σου Δημήτρη. Καλώς ήρθατε. Τι γίνεται? Με το καλό, με το καλό. Καλά Στέφανα. Την Παρασκευή παντρεύεται. Ακριβώς, είναι ο επόμενος γάμος που και αυτή τη στιγμή παίζω πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν είμαι πίσω από τις κάμερες όπως στους άλλους γάμους. Θα είμαι μπροστά από τις κάμερες που λέτε και στις δημοσιογράφες. Έτσι, έτσι. Α, και νομίζω ότι πλέον... Παίζω το ρόλο του γαμπρού. Το ξέρεις το ρόλο πώς παίζει. Ναι, Δημήτρη, έχεις διοργανώσει να τα πούμε αναλυτικά πάρα πολλούς γάμους. Τώρα μια και ξεκινήσαμε από τον δικό σου. Έχεις κάνει κάτι πολύ special ή επειδή τα έχεις δει όλα πήγες στα απλά και καλά, δεν ξέρω. Απλά λιτάκια παίζεις. Εμένα μου αρέσει να είναι στα απλά και καλά, οπότε θα είναι έτσι όπως είναι και οι άλλοι γάμοι. Δηλαδή δεν είναι κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Είναι όλοι καταπληκτικοί, όλοι είναι ειδικοί, έχουν ειδικό θέμα. Όλοι τι θέμα έχετε εσείς στο γάμο? Μάμα μία wedding και εσείς? Μάλιστα. Αυτό λοιπόν όλο με τους γάμους, τις οργανωμένες διοργανώσεις γάμων εννοώ, που το κάνετε συστηματικά μέσω γραφείου τουρισμού. Πώς ξεκίνησε? Ακριβώς. Έγινε αυτό μετά την προβολή της ταινίας, τρίξε εκδήλωση ενδιαφέροντος μεγάλη? Καταρχάς βρίσκομαι στη μαγευτική Νταμόχαρη, όπως βλέπετε και από πίσω μας. Εδώ ξεκίνησαν όλα. Εδώ πίσω από το λιμανάκι είχε στηθεί μια εξέδρα που έγινε η ταινία της Μάμα Μία. Μετά την προβολή την εκμεταλλευτήκαμε και σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε το Μάμα Μία Weddings, το οποίο κατά βάση έχουμε σαν κύρια αγορά είναι η Αγγλική, οι οποίοι κατά 50% παντρεύονται στο εξωτερικό. Λόγω καιρού, λόγω θέλουν να το συνδυάσουν με τις διακοπές τους και λόγω φιλοσοφίας, δηλαδή θέλουν να το κάνουν εξωτερικό, δηλαδή κάνουν γάμο στο εξωτερικό οι Άγγλοι, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με μαζί μας, τους διοργανώνουμε το γάμο. Αυτό θέλω να μας πείτε, το πακέτο σας τι περιλαμβάνει? Το πακέτο είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι μόνο για την τελετή την οποία το γάμο που θα έρθουν να παντρευτούν. Φροντίζουμε να παγγελούμε όλο το πακέτο. Δηλαδή, τους βοηθάμε με τα μεταφορικά, με τα ξενοδοχεία, με τους καλεσμένους. Όταν οι καλεσμένοι τους είναι εδώ, τι εκδρομές θα κάνουν, τη δραστηριότητα για να γνωρίσουν και το. Και την περιοχή, να κινηθούν στον τόπο, να υπάρξει μια τουριστική κίνηση. Ακριβώς, δεν είναι. Και πώς θα περάσουν και τον χρόνο τους οι άνθρωποι. Προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε σε μήνες που δεν έχουν κίνηση και καλύτερα για τους καλεσμένους μας. Και για καλύτερα για την ποιοτική αγορά εδώ πέρα, γιατί έχουμε την ανάγκη να το κάνουμε σε σεζόν που είναι μικρές. Γιατί όλο αυτό το εγχείρημα έγινε με την ιδέα να μεγαλώσουμε την τουριστική σεζόν μας. Που είναι πολύ, πολύ, πολύ συμπιεσμένη. Και όσο πάει, συμπιέζεται ακόμα πιο πολύ. Γιατί εμάς εδώ στο πύλιο η κύρια αγορά μας είναι οι Έλληνες. Δεν έχουμε ανοίξει. Εσείς Δημήτρη έχετε μια δυσκολία στην προσέγγιση του προορισμού. Δηλαδή, αν δεν ανοίξει το αεροδρόμιο. Γενικά έχουμε μια δυσκολία, δηλαδή δουλεύει το σύστημα μόνο του. Επειδή είμαστε μαγαζί γωνία, γενικά η Ελλάδα, δεν το βοηθάμε. Δεν βοηθάμε όπως πρέπει στη τουριστική βιομηχανία, το μοχλό που είμαστε, τουρισμός που λέγεται. Καταλάβατε, το έχουν καταλάβει όλοι ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Αλλά ο τουρισμός είναι στον αυτόματο πιλότο. Δεν ξέρω αν το μάθετε κιόλας, η ταινία, οι δύο Μάμα Μία που θα γίνει. Θα πάει Κροατία. Θα πάει η Κροατία. Δυστυχώς, δηλαδή, ναι. Εμένα είχαμε πει στα λόγια ότι χάσαμε τέτοια προβολή. Θα βγάλουμε μια ωραία ομάδα που θα ασχολείται με. Θα πηγαίνει στις εταιρείες παραγωγής, θα τις βοηθάει με τη γραφειοκρατία, θα την βοηθάει με όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζει για να φέρνουμε τις εταιρείες παραγωγής. Και ενώ θα είναι γυρισμένη στην Ελλάδα στην ταινία, στην αλήθεια θα είναι στην Κροατία. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πλήγμα και θα μας στοιχήσει σίγουρα. Βέβαια, γιατί μετατοπίζεται το ενδιαφέρον μετά. Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να μας πεις, γιατί έρχονται οι ξένοι και έχουν και περίεργα γούστα. Θέλω λοιπόν να μας περιγράψεις το πιο περίεργο που σου έχουν πει και σου έχουν παραγγείλει και εσύ πρέπει να το υποστηρίξεις. Το πιο περίεργο, έτσι. Το πιο περίεργο είναι τα πιο περίεργα γίνονται στα bachelor party συνήθως. Γιατί διαγωνώνουμε και τα bachelor party, διαγωνώνουμε εκδρομές. Προσπαθούμε να καλύψουμε δηλαδή το ζευγάρι να μην κάνει τίποτα ουσιαστικά. Όλα έχουν ένα θέμα.
Ο κάθε γάμος έχει το δικό του θέμα. Θέμα λεμόνι έχω δει, θέμα ασπρόμαυρο. Οι άλλοι μου είχαν πει θέμα θέλω ένα ασπρόμαυρο γάμο. Και φορούσαν όλοι ασπρόμαυρα. Στην αρχή νόμιζα ότι θα ήταν το όλο το τοπίο θα ήταν κάπως, αλλά φαινόταν πολύ, στο τέλος ήταν πολύ ιδιαίτερο. Θα φαίνεται πολύ ωραίο μέσα στο ακριβώς. Πράσινο και στο πράσινο ακριβώς. Του βουνού και στο πράσινο της θάλασσας, γιατί ακριβώς. Μιλάμε τα νερά πίσω σου, θέλουμε τώρα να τα πιούμε στο ποτήρι, κανονικά δεν γίνεται η εικόνα που μας δίνεις. Αλλά έχεις κάνει και σκοτσέζικο γάμο, έτσι. Έχουμε κάνει σκοτσέζικο γάμο, ήταν όλοι με τις φούστες, ήταν έτσι μακρινίτσα τότε, αυτός ήταν βουνού, wedding βουνού. Και ο άλλος, άλλο περίεργο που έχουμε... Δεν θα πας το άλλο περίεργο, γιατί εκεί ξέρουμε ότι αντί για τσαμπούνες το γάμο έχει γκάιντες. Ακριβώς. Να το δούμε αυτό. Βεβαίως. Έχουμε βίντεο γι' αυτό, για να το δούμε τι έχει. Βλέποντας αυτές τις εικόνες της χαράς, πριν μας πεις και άλλα περίεργα που έχεις συναντήσει κατά καιρούς, θέλω να μου πεις το εξής για να καταλάβουμε και το μέγεθος αυτής της υπόθεσης. Πόσοι άνθρωποι κατά μέσο όρο έρχονται για ένα γάμο? Έχουμε από 17 άτομα ναι. μέχρι 150. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό. Βλέπω όμως για ένα ειδικό γεγονός, έχει 150 ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι ακριβώς, λίγο. 150 ανθρώπους. Κοίτα, δεν είναι να μεταφερθούν κιόλας από μια άλλη χώρα, φυσικά δεν είναι λίγο. Ακριβώς, είναι 150 ανθρώπους και μια εβδομάδα και όταν έρχονται σε ένα μέρος που είναι μικρό αυτή τη στιγμή, δεν έχει πολύ κόσμο, το αγαπάνε και αυτοί το ίδιο, γιατί νιώθουν ότι είναι σαν μέρος του χωριού αυτού, που γνωρίζουν στα μαγαζιά, τους περιμένουν, τους δίνουν δώρα. Και είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι στη χαρά τους πάνω, είναι και πιο γαλαντόμοι, πιο κουβαρντάδες. Ξοδεύουν χρήματα. Δεν είναι σε ένα κλασικό πακέτο διακοπών. Η κοινωνία τους αγκαλιάζει εδώ πέρα. Και φαίνεται το potential που θα έχει στην περιοχή. Δηλαδή, φαίνεται ότι άμα μπορέσουν και. Γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι αυτή τη στιγμή είναι οι πτήσεις. Ναι. Δηλαδή, άμα μπορούσα εγώ, γιατί για να τους φέρω από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα. Έχω πολλές απορρίες. Έχω πολλά request για γάμους, μου ζητάνε. Μόλις φτάνουμε στο θέμα της πώς θα έρθουν στις πρόσβασεις, έχουμε απόρριψη από πολλές. Γιατί επειδή ακριβώς θα έρθει όλη η οικογένεια, οι φίλοι, οι μεγάλοι άνθρωποι συνήθως, δεν θέλουν να τους ταλαιπωρήσουν. Οπότε λένε καλύτερα να πάω στη Σκιάθο, καλύτερα να πάω στη Ρόδο, καλύτερα να πάω στη Σαντορίνη. Το αεροδρόμιο της Αγιάλου λειτουργεί, αλλά είναι είναι το πιο καινούριο αεροδρόμιο που έχουμε στην Ελλάδα. Που έχουμε φτιάξει και είναι το χαμηλότερο αεροδρόμιο σε πτήσεις. Μάλιστα. Κρίμα, γιατί μπορεί να καλύψει όλη την Κεντρική Ελλάδα. Εννοείται. Αυτό και υπάρχει και διάδρομος που το χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία, οπότε μπορεί να κατεβούν όλα τα αεροπλάνα. Όλα τα αεροπλάνα. Κύριε Λεβέντη, μας αρέσει πάρα πολύ που εσείς και η οικογένειά σας από το 1937 επιμένετε δημιουργικά. Φτιάχνετε ωραία πακέτα για μικρούς και μεγάλους. Τώρα ειδικά φέρατε και τους γάμους στο προσκήνιο. Και ευχόμαστε. Δημήτρη, όχι, περίμενε. Περίμενε. Όχι, το κλείσει. Το κλείνει. Α, πάμε. Γιατί ξέρει. Έρχεται το μπατσελόρκι τώρα. Α, ναι. Να μα πει τι ετοιμάζει. Γιατί έχουμε ακούσει τα μπάτσελ στην περιοχή μπορούν να είναι. Τα μπάτσελ που έχουμε κάνει με το. Θυμάμαι αυτό που θα θυμάμαι που έχει γίνει είναι. Μου είχαν ζητήσει, είχαν ντυθεί όλοι οι Baywatch με στολές κανονικά. Τους είχαν νοικιάσει ένα ξύλινο καραβάκι μέσα στη μεριά του δαστικού. Ο γαμπρός ήταν ντυμένος πάμελα. Α, και καλά. Και κάναν μια τρελή κρουαζιέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε στο παγαστικό. Και αρχές Ελληνίδες έχουν κυκλοφορήσει, λέει, στην ταμούχαρη. Ήταν οι γυναίκες
ήταν συνταμόκαροι εδώ πέρα και κάνανε ένα, όλες δημένες αρχές Ελληνίδες και κάνανε ένα δείπνο εδώ σε αυτό το εστιατόριο που βρίσκονται οι συνταμόκαροι. Τέλος πάντων, τα Μούχαρη είναι ένας τόπος χαράς. Δώσ' μου χάρη. Και έρχονται άνθρωποι και χαίρονται και ευχόμαστε να επεκταθείτε και να σας βοηθήσει και η πολιτεία να πάει αυτό ακόμα. Ελπίζουμε να βγάλουμε από την αυτόματο πιλότο και να κοιτάξουμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Πια το πράγμα τα τελευταία χρόνια δείχνει ξεκάθαρα ότι ο ιδιωτικός τομέας ότι οι πρωτοβουλίες αναλάβει, η πολιτεία παρακολουθεί. Δημήτρη, για το δικό σου μπάτζελορ, τι θα κάνεις, έχεις κάτι special? Το έχουν αναλάβει τα παιδιά. Είναι έκπληξη. Το κάνει έτσι. Δεν το γνωρίζω ούτε κι εγώ. Είναι κάτι που δεν το έχω αναλάβει εγώ αυτή τη φορά. Ωραία. Εντάξει. Φέρει δίκαιο για το γαμπρό. Καλά, Στέφανα, μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλούς. Αν μας μπορέσει να τα καταφέρετε, να σας δούμε. Με μεγάλη χαρά. Και καλούς απογόντους, Δημήτρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω να παντρευόσουν να πας στο πύλιο να παντρευτείς. Εντάξει, να ξαναπαντρευτώ, όχι, αλλά με τον ίδιο άνθρωπο. Παιδί μου, να κάνω, να κάνω μια καλή επέτειο, ναι. Όπως τα έχω γιορτάσει. Να κάνω... Στα 30 θα μπορούσα να οργανώσω. Αυτό με την ανανέωση των όρκων. Πάρεις το χάρτη να πάρεις ξανά. Δεν μπορώ να σκεφτώ το χάρτη να ανανεώνει τις όρκες του. Δεν ξέρω. Θα την κάνουμε ψηστήρι τώρα στο διάλειμμα. Πάμε για φημίσεις και επιστρέφουμε να ψήσουμε το σύζυγο να διακοπές μετά πάλι.